είναι πρόβλημα, αλλά εντάξει, κάποια στιγμή θα πρέπει επιτέλους και να συμμορφωθούν. Τι θέλω να πω, θα το καταλάβετε. Θα καλημερίσω την κυρία Ρετίνη Καλλιόπη. Καλημέρα σας από τον 984. Τι κάνετε? Καλημέρα σας, καλά εσείς? Και εμείς, μια χαρά. Επίσης θα καλημερίσω το βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Σοκράτη Βαρδάκη. Κύριε Βαρδάκη, καλημέρα και σε εσάς, πώς είστε? Καλημέρα, καλά κύριε Βουλευτή. Ωραία, σας παρακαλώ πάρα πολύ λίγο υπομονή. Ακούστε την περιπέτεια της κυρίας Αρετίνη. Όπου θέλετε να ρωτήσετε κάτι, μπορείτε σαφέστατα να το ρωτήσετε. Και μετά στη συνέχεια, αυτό που εγώ λέω είναι ότι κάπως θα πρέπει να βοηθηθούν όλοι αυτοί οι άνθρωποι, σαν την περίπτωση της κυρίας Αρετίνη. Με έναν τρόπο, δεν ξέρω, θα πρέπει όμως να βρεθεί. Λοιπόν, για ξεκινήστε το και πάρτε το από την αρχή, κυρία Αρετίνη. Ναι. Λοιπόν, εγώ έχω τελειώσει το ΙΕΚ. Φύλακας Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων. Ναι. Η σχολή αυτή είναι διετής και για να μπορούμε μετά να παίρνουμε μέρος σε προκηρύξεις με επιτυχία, δηλαδή να μας uh-huh. παίρνουν, θα πρέπει να δώσουμε μία πιστοποίηση. Uh-huh. Όπως και έκανα εγώ και πολλά άλλα παιδιά φέτος, το Νοέμβριο του 2021. Ναι. Δώσαμε μία πιστοποίηση του ΕΟΠΕΠ. Οι εξετάσεις του ΕΟΠΕΠ γενικά κράτησαν μέχρι το Γενάρη και από εκεί και πέρα περιμένουμε τα αποτελέσματα. Ναι. Εν τω μεταξύ όμως, φέτος βγήκε πιο νωρίς η προκήρυξη για τα 7 μήνα. Οι 7 μήνες συμβάσεις για τα μουσεία και τους αρχαιολογικούς χώρους. Με αποτέλεσμα εμείς να μην μπορούμε να πάρουμε μέρος στο διαγωνισμό με την πιστοποίηση και με αυτόν τον τρόπο να μην έχουμε ελπίδες να δουλέψουμε. Mm-hmm. Το άλλο που πρέπει να πούμε εδώ πέρα είναι ότι για να δουλέψει κάποιος θα πρέπει να έχει 4 μήνες ανεργία. Για να πάρει μόρια από την ανεργία. Όρος δηλαδή είναι αυτός. Θα πρέπει να είσαστε στον ΟΑΕ, δεν θέλετε να πείτε? Ναι. Μάλιστα, ναι. Αν δεν μοριοδοτήσει και δεν έχεις ελπίδες πάλι να σε πάρουν. Ναι. Εγώ έκανα τα χαρτιά μου σαν δευτεροβάθμια, δηλαδή με το απολυτήριο ηλικίου μέχρι τώρα. Ναι. Όμως τα πεντάμινα δεν δίνουν δικαίωμα ούτε να πάρει κάποιος το Ταμείο Ανεργίας στη συνέχεια, αλλά γενικότερα είναι μια πολύ περίεργη κατάσταση και οι συνάδελφοι που πήραν μέρος στο πεντάμινο φέτος το χειμώνα, από ό,τι ακούω, δεν έχουν ολοκληρώσει ακόμα τους 5 μήνες και τους σταματάνε ήδη για να πάρουν τους 7 μηνύτες. Γιατί μου, ρε παιδί μου, τα μπουρδουκλώνουν έτσι? Δεν μπορεί να γίνει πιο απλό το πράγμα? Μου κάνεις, δεν μου κάνεις, είσαι στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, πάρε αυτό, πάρε εκείνο, πάρε τ' άλλο. Θα έχεις αυτό, άμεση ανταπόδοση, ούτως ή άλλως πάτε εκεί 2 χρόνια και κάθεστε και πληρώνετε ή οτιδήποτε άλλο. Γιατί θέλετε να έχετε αξιοπρεπές συνθήκες διαβίωσης? Δηλαδή τόσο δύσκολο είναι να το ξεμπουρδουκλώσουμε το πράγμα? Ναι, έχει γίνει αρκετά περίπλοκο όλο αυτό. Με αποτέλεσμα τώρα, ειδικά με αυτό που έγινε με τις εξετάσεις του ΕΟΠΕΠ, υπάρχουν και άνθρωποι που έχουν οικογένειες και παιδιά και στηρίχτηκαν σε αυτό ότι θα δουλεύουν φέτος και θα μπορέσουν να τα βγάλουν πέρα αξιοπρεπώς. Σταθείτε όμως, από τη στιγμή που δεν ευθύνεστε εσείς, δηλαδή εσείς πήγατε όπως είπατε από Νοέμβριο μέχρι Ιανουάριο για να βγάλετε την πιστοποίηση. Περιμένετε την πιστοποίηση. Εκείνοι βγάλανε το διαγωνισμό πιο μπροστά, αλλά δεν είναι δική σας η υπαιτιότητα. Δεν υπήρξε μια ρύθμιση και σας παραπέμπουνε έτος 2023 να πάτε σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους? Μάλιστα. Απάντηση. Ωραία. Ο ΕΟΠΕΠ, βασικά εγώ πήρα τηλέφωνο τον ΕΟΠΕΠ και πολλά άλλα παιδιά που γνωρίζω, μας είπε ότι, ότι δεν είναι δικιά του ευθύνη τα αποτελέσματα. Τι νοσο ευθύνη είναι? Μάλλον δεν είναι δικιά τους ευθύνη πότε θα βγουν και αν οι προκηρύξεις του Υπουργείου Πολιτισμού, ας πούμε, βγουν νωρίτερα. Μάλιστα. Συνήθως όμως υπήρχε μία πρόνοια γι' αυτό, έτσι ώστε οι άνθρωποι, επειδή ακριβώς βγάζουν τη σχολή και δεν είναι όλοι οι παιδιά, είμαστε σε αρκετά μεγάλη ηλικία οι περισσότεροι, να μπορούν να εργαστούν. Μάλιστα. Είναι καθαρά για εργασιακούς λόγους. Ήταν που ήταν το Υπουργείο Πολιτισμού, τον πήρε μπάλα και τον βάλε από κάτω και δεν καταλαβαίνει η δεξιά τι πει η αριστερά και το αντίστροφο, αλλά δεν το λέω με την πολιτική την έννοια για να μην παρεξηγηθώ έτσι. Τώρα μου λέτε σε αυτή την περίπτωση τι θα γίνει με τόσους ανθρώπους, κύριε Βαρδάκη. Τα ακούτε έτσι, δεν είναι? Όχι, δεν σας άκουσα. Δεν ακούσατε την κυρία Ρετίνη? Σας το είπα, αλλά από τα συμφραζόμενα, από τα δικά σας δύο κουβέντες που είπατε, έχω την αίσθηση ότι έχει πάρει πιστοποίηση αρχαιοφύλακα, αλλά εμπρόθεσμα δεν μπορούσε να καταθέσει
αίτηση πρόσληψης. Λοιπόν, υπάρχει λοιπόν πρόβλημα και δεν με ακούσατε, θα σας πω. Η κυρία Ρετίνη λέει το εξής, ότι έβγαλε ένα ΙΕΚ διετή φοίτηση για φύλακα μουσείων και αρχαιολογικών χώρων. Νοέμβριος 21, όχι μισό λεπτό, Νοέμβριος 21, Ιανουάριος 22 ήταν η περίοδος με την πιστοποίηση. Βγάλανε τα παιδιά αυτή την πιστοποίηση, δηλαδή το παρακολουθήσανε τα παιδιά, τέλος πάντων παιδιά, για να μπορέσουν να πιάσουν δουλειά. Ο διαγωνισμός ωστόσο που προκηρύχθηκε δεν τους περιλαμβάνει στη συνέχεια μέσα, εάν θα μπορέσουν αυτοί οι άνθρωποι, διότι δεν υπήρξε η πρόνοια από το Υπουργείο Πολιτισμού, έτσι, για να ενταχθούν και εκείνοι μέσα, βγήκε πριν δηλαδή ολοκληρωθεί η πιστοποίηση από την πλευρά του, είπαμε, ΕΟΠΕΠ, λένε ότι ξέρετε, εμείς δεν έχουμε να κάνουμε με τις αποφάσεις που παίρνει το Υπουργείο Πολιτισμού για το πότε θα προκηρυχθεί ο διαγωνισμός, η πρόνοια δεν υπήρξε και έτσι οι άνθρωποι αυτοί δεν μπορούν τώρα να δουλέψουν, χάνουν δηλαδή τη φετινή χρονιά, ήλπιζαν ότι θα κατάφερναν να βγάλουν κάτι, να ενισχύσουν τις οικογένειές τους. Είναι, λένε, λέει η κυρία Ρετίνη, είμαστε μεγάλα παιδιά, δεν είμαστε μικρά παιδιά, δεν μας στηρίζει κανένας. Εμείς από μόνοι μας προσπαθούμε να κάνουμε πράγματα έτσι ώστε να βοηθήσουμε την οικογένειά μας, έτσι ώστε να μπορέσουμε να ζήσουμε. Μάλλον πάνε για δουλειά, τουριστική περίοδος, Θεού θέλοντος καιρού επιτρέποντος, το 2023. Τώρα τι να πω. Πρέπει να το δούμε, αν και είναι δύσκολο. Γιατί από ό,τι καταλαβαίνω, η πιστοποίηση υπάρχει και μπορεί να μας πει η κυρία Ρετίνη, μετά την εκδοθεί η απόφαση, η προκήρυξη. Εάν είναι έτσι, μάλλον υπέβαλαν αίτηση η οποία θεωρήθηκε εκπρόθεσμο. Δεν υπήρξε πρόνοια από το Υπουργείο. Προκηρύξανε ένα διαγωνισμό, ενώ ξέρανε από την άλλη, από το Υπουργείο Πολιτισμού, λέει η κυρία Ρετίνη, ότι έτρεχε ουσιαστικά αυτό το πρόγραμμα, αυτές οι σπουδές και η πιστοποίηση για τους ανθρώπους αυτούς, και θα έπρεπε να περιμένουν για να μπορέσουν να συμπεριληφθούν και να πιάσουν δουλειά. Αυτό είναι το μεγάλο ζητούμενο. Εντάξει, θα το δούμε. Θα το δούμε. Άρα, και σας λέω, νομίζω ότι φέτος τη χρονιά τη χάσω. Μάλλον, αλλά θα το δούμε. Τώρα τι να πω, κυρία Ρετίνη, δεν έχω τι να πω, Ναι, απλά δεν έχουν βγει βαθμοί. Η προκήρυξη λύγει, η προθεσμία της αύριο 8 η ώρα. Και εγώ θα πρότεινα, αν μπορούν να δοθεί μια παράταση. Δώστε το τηλέφωνο μου, κυρία Λουγεράκη, να μιλήσουμε. Επειδή δεν έχετε δυνατότητα να σας ακούει ο κύριος Βαρδάκης, απλά θα επικοινωνήσω μαζί σας στην συνέχεια, κυρία Ρετίνη, με αυτό το πρόβλημα. Να δώσω, να σας φέρω σε επαφή, έτσι ώστε να δούμε αν μπορείτε με κάποιο τρόπο να πάρετε, όχι απαντήσεις, να βρεθεί κάποια λύση, όσο δύσκολο και αν είναι, ας γίνει αυτή η προσπάθεια για τη φετινή χρονιά, ναι. Ωραία. Σας ευχαριστώ, κυρία Ρετίνη. Εγώ ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας.